Απαντήσεις για το νεκρό έμβριο που βρέθηκε σε σακούλα σκουπιδιών στις δημόσιες τουαλέτες της πλατείας Σολομού ψάχνουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας. Οι ιδιωκτικές αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η γυναίκα που κυοφορούσε το αγοράκι γέννησε μόνη και αβοήθητη σε άλλο σημείο, με το νεκρό έμβριο να μεταφέρεται μέσα σε σακούλα στις δημόσιες τουαλέτες. Συνεχίζονται μεθοδικά οι εξετάσεις μας για εντοπισμό της γυναίκας η οποία γέννησε τον νεογνώ, καθώς επίσης αντικείμενο διερεύνησης είναι και το πότε και από ποιο μεταφέρθηκε το σακούλι με τον νεογνώ στις δημοσίες τουαλέτες στην πλατεία Σολομού. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες στο κάδρο των ερευνών, μπαίνουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο ότι μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι δεν υπήρχε το έμβριο στο σημείο, την ίδια ώρα που οι ανακριτές κάνουν φύλλο και φτερό κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται εγκατεστημένα στην περιοχή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, προκύπτουν κάποια ευρήματα τα οποία χάνουν διερεύνησης. Έγιναν και εξετάσεις σε διάφορα νοσοκομεία και κλινικές, ώστε να διαπιστωθεί αν οποιαδήποτε λεχόνα ζήτησε ιατρική περίθαλψη. Οι έρευνες των ανακριτών επικεντρώθηκαν στην γύρω περιοχή, σε χώρους που διαμένουν αλλοδαποί, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις. Παράλληλα, στα εργαστήρια της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί αρκετά τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο σημείο και αυτά ήδη βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο των αρχών.